υγιεινής και επιδημιολογίας, τον Δόκτωρ Αγγίκα Μαγιορκίνη. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα από Κύπρο. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας. Θα μας φανείτε πολύ χρήσιμος, γιατί έχουμε κάποιες απορίες που θέλουμε έτσι να μας λύσετε. Καταρχήν, αν υπάρχει, γιατί υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοί σας από μεγάλα πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, που λένε ότι ίσως να πρέπει να αναθεωρήσουμε πράγματα όσον αφορά τις εκτιμήσεις μας, ότι δεν επαρκούν τα σημερινά επιδημιολογικά μοντέλα για να κάνουμε εκτίμηση για τον κορονοϊό. Αννοούμε για τις εκτιμήσεις τις μελλοντικές, τις υπάρχουσες. Γενικά έχουμε πρόβλημα στην εκτίμηση της διασποράς του ιού αυτή τη στιγμή στην κοινότητα, αλλά δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Το έχουμε δει και σε άλλες ιώσεις, οι οποίες δημιουργούν καινούργιες επιδημίες, και ο λόγος είναι απλός, ότι είναι ένα καινούργιο παθογόνος το οποίο δεν έχουμε πολλά δεδομένα για να μπορέσουμε να ταΐσουμε, να πω έτσι, τα μαθηματικά μοντέλα και να μας δώσουν μεγαλύτερες ακρίβειες εκτιμήσεις. Ναι. Να ρωτήσω κάτι, επειδή γίνεται πάρα πολύς λόγος για αυτό τον εγκλεισμό, αν θέλετε, την απομόνωση, την κοινωνική απομόνωση, σε ένα βαθμό δουλεύει, σε ένα βαθμό δεν μπορεί να δουλέψει. Θεωρώ ότι είναι αδύνατο να πείσουμε όλους ότι πόσο αναγκαίο είναι να μείνουμε σπίτι και πόσο επικίνδυνο να κυκλοφορούμε. Αυτό όμως είναι ένα δεδομένο το οποίο θα πρέπει οι επιστήμονες να το μετράνε. Δεν χρειάζεται να έχουμε 100% αποτελεσματικά τα του μέτρου για να σβήσει η επιδημία. Mm-hmm. Όλα τα μοντέλα λένε ότι αν καταφέρουμε και μειώσουμε κατά 70-80% τη μετάδοση στην κοινότητα, η επιδημία θα σβήσει. Mm-hmm. Δεν είναι λοιπόν, όπως το αντιλαμβάνεται ο κάθε μέσο της ατομικής του προστασίας, ότι θα πρέπει να παγώσουμε τελείως όλη την κοινωνία για να έχουμε αποτελεσματικό έλεγχο της κοινότητας. Της διασποράς στην κοινότητα, γύρω στο 70-80% να είναι η αποτελεσματικότητα, η επιδημία θα σβήσει. Να ρωτήσω, κύριε καθηγητά, κάτι άλλο. Να πάμε στην Ελλάδα λίγο, γιατί λίγο πολύ εδώ κοντά είμαστε. Είναι διαχειρίσιμη κατάσταση όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, με τους αριθμούς, με τους διασωληνωμένους, με τους θανάτους? Είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να γίνει πλέον η Ελλάδα-Ιταλία? 100% σίγουρο δεν είναι. Το σίγουρο είναι ότι τα μέτρα που πήραμε στην Ελλάδα πριν από 2 εβδομάδες έχουν αποτελεσματικότητα αναμφισβήτητα. Ναι. Δεν περάσαμε σε εκθετική φάση αύξηση των κρουσμάτων και κυρίως στον αριθμό των διασωληνωμένων. Χτες, από ό,τι θυμάμαι, βρισκόμασταν στους 66-69. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα μπορεί να, άμα διατηρηθεί έτσι, μπορεί να κρατήσει για τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες ακόμα. Και επειδή τα σκληρότερα μέτρα ακολούθησαν στη συνέχεια, θεωρούμε ότι θα μαζευτεί περισσότερο η επιδημία, οπότε στις επόμενες 2-3 εβδομάδες ίσως να δούμε και ύφεση. Αυτό που μας φοβίζει εδώ στην Ελλάδα είναι τι έχει γίνει στην επαρχία. Ναι. Γιατί η επαρχία βρίσκεται με διαφορά φάσεις 1-2 εβδομάδες. Μάλιστα. Οπότε αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε περισσότερο να δούμε τι έχει γίνει στην επαρχία και πόσο έχει εξαπλωθεί στην επαρχία, παρά τόσο πολύ στην Αθήνα. Στην Αθήνα νομίζω βρισκόμαστε ακόμα υπό έλεγχο. Ξέρετε, εδώ στην Κύπρο είχαμε το εξής φαινόμενο. Εδώ χτυπήθηκε η πρώτη γραμμή, νοσηλευτές και γιατροί, και νομίζω είναι και το χειρότερο σενάριο που μπορεί να σου τύχει. Και τώρα βέβαια τα πράγματα γίνονται καλύτερα, είναι πιο διαχειρίσιμα. Βέβαια και εδώ υπάρχει ανησυχία, 214 επιβεβαιωμένα κρούσματα, 6 νεκροί, αλλά θεωρώ ότι είναι διαχειρίσιμη κατάσταση. Αυτό που ανησυχεί, αγαπητέ μου κύριε καθηγητά, είναι το εξής. Στην αρχή του ιού, του κορονοϊού, λέγαμε όλοι ότι προσβάλλει άτομα μεγάλης ηλικίας με βεβαρημένο ιστορικό ιατρικό παρελθόν, και βλέπουμε σήμερα και άρρωστα άτομα να είναι, αλλά και να χάνονται ζωές νεαρών ατόμων που δεν είχαν κανένα ιστορικό παρελθόν. Έχει αλλάξει κάτι? Δεν είχαμε βρει κάτι από την αρχή, ή μαθαίνουμε στην πορεία κι εμείς? Λοιπόν, η πιθανότητα να πάθει κάποιος σε μικρή ηλικία βαριά επιπλοκή είναι γύρω στο 4 με 5 στα 1000. Ναι. Άρα λοιπόν
υπάρχει αυτή η πιθανότητα, απλά είναι της τάξης 100 με 1000 φορές χαμηλότερη. Mm-hmm. Όταν λοιπόν έχουμε προστατεύσει τις ευπαθείς ομάδες με σωστή επικοινωνία, με σωστή καραντίνα κτλ., η αναλογία των νεαρών ατόμων στους θανάτους θα αυξηθεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι άλλαξε κάτι, αλλά αυτούς τους θανάτους θα τους βλέπαμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά αυτοί οι θάνατοι θα συνοδεύονταν και με εκατονταπλάσιους ή διακοσαπλάσιους θανάτους στις ευπαθείς ομάδες. Ναι. Τώρα πάνω σε αυτό, επειδή υπάρχει ένα μυστήριο γύρω από τον κορονοϊό, τουλάχιστον για τον πολύ κόσμο, δεν ξέρω για τους επιστήμονες, πόσα πράγματα δεν γνωρίζουμε ακόμα, κύριε καθηγητά, για τον κορονοϊό? Τα περισσότερα δεν γνωρίζουμε ακόμα για τον κορονοϊό. Ο κορονοϊός είναι, ανακαλύφθηκε το ο συγκεκριμένος, έτσι, ναι, στις αρχές Ιανουαρίου. Τα περισσότερα πράγματα που γνωρίζουμε είναι από το συγγενή του, τον SARS και τον MERS. Υπάρχουν βέβαια αρκετές μελέτες οι οποίες έχουν βγει και θα συνεχίσουν να βγαίνουν με πολύ γρήγορο ρυθμό τους τελευταίους μήνες. Αλλά τα περισσότερα πράγματα δεν τα γνωρίζουμε. Είναι τελείως καινούργιος ιός. Ναι. Όσον αφορά τώρα τα φάρμακα και το εμβόλιο σε μεταγενέστερο στάδιο, τα φάρμακα σε αρχή, πιστεύετε ότι είμαστε κοντά? Γιατί γίνεται μια πολύ μεγάλη έρευνα από πολλές χώρες και πολλούς επιστήμονες. Τουλάχιστον σε επίπεδο φαρμάκων θα είμαστε έτοιμοι σε ένα αλφα χρονικό διάστημα σύντομο? Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στο επίπεδο των φαρμάκων γίνονται δύο μελέτες, δύο ειδών μελέτες. Ένα είναι η ανακύκλωση παλιών φαρμάκων που γνωρίζουμε ότι είναι ασφαλή και άρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα σε κλινικές μελέτες αποτελεσματικότητας. Είναι τα φάρμακα που δίνονται ήδη σε ασθενείς στα πλαίσια της λεγόμενης παρηγορητικής θεραπείας. Απλά μπαίνουμε και στη διαδικασία να αξιολογήσουμε πόσο αποτελεσματικά είναι, ώστε να μπορούμε πιο εύκολα να σχεδιάσουμε τα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Ναι. Υπάρχουν απ' την άλλη φάρμακα τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν ή έχουν χρησιμοποιηθεί ελάχιστα σε κάποιες κλινικές μελέτες, όπως το Remdesivir για παράδειγμα για τον Εμπόλα, τα οποία μπαίνουν σε κανονικές κλινικές μελέτες και είναι η περιορισμένη χρήση τους. Ναι. Η χλωροκίνη, επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα για τη χλωροκίνη, είναι ένα φάρμακο το οποίο μπορεί να έχει αποτέλεσμα? Είναι ένα από τα φάρμακα που έχει δείξει ένα προφίλ αποτελεσματικότητας, αλλά η αποτελεσματικότητά του δεν έχει αξιολογηθεί στα πλαίσια μεγάλης κλινικής μελέτης. Μάλιστα, μάλιστα. Πέστε μου κάτι τελευταίο. Πότε μπορεί κάποιος έτσι να στείλει να κάνει μια αισιόδοξη σκέψη, μάλλον, πότε μπορεί να τελειώσει όλη αυτή η περιπέτεια που περνάει η ανθρωπότητα σήμερα? Εντάξει, για την παγκόσμια επιδημία είναι νωρίς να κάνουμε την οποιαδήποτε εκτίμηση. Mm-hmm. Μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση για την κάθε μία χώρα ξεχωριστά και με σχετικά καλή... Η Ελλάδα, για παράδειγμα, κύριε καθηγητά. Η Ελλάδα. Εντάξει, αν τα νούμερά μας συνεχίσουν στην Ελλάδα όπως είναι, αν συνεχίσουν όμως και δεν αυξηθούν, δεν έχουμε... Εγώ θεωρώ ότι σε 3 εβδομάδες το πολύ θα είμαστε σε ύφεση. Μάλιστα. Τώρα κάπου εκεί είμαστε και εμείς, νομίζω, στην Κύπρο, και μακάρι έτσι με αυτή την αισιοδοξία να το ξεπεράσουμε. Πραγματικά σας ευχαριστώ για το χρόνο σας και για την παρουσία στην εκπομπή. Σας έχουμε τα καλύτερα. Καλημέρα στην όμορφη Κύπρο. Να είστε καλά, την αγάπη μας. Λοιπόν, φεύγουμε, φίλες και φίλοι, από τον κορονοϊό.